επιτέλους τα κατάφερα. Είμαι ο μεγαλύτερος YouTuber. Έχω κυβερνήσει όλο το σύμπαν. Αχ, ήταν μακρύς ο δρόμος. Αυτή είναι η ιστορία μου. Γιατί είμαι έτσι, μωρέ! Σας φίλοι του YouTube, The Mega Cyber Xenia εδώ πέρα και είμαστε εδώ πέρα για να καλωσορίσουμε, κυρίες και κύριοι, μία νέα σειρά στο κανάλι YouTubers Live, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα με τον Κίτσο που για πρώτη φορά στο είναι χαρούμενος επειδή επιτέλους ο Κίτσος θα πάρει μια αλλαγή καριέρας από τα προστορικά μαμούθ και σαύρες που σκότωνε εκεί πέρα στον κόσμο του Warcraft και θα γίνει ένας χαρούμενος YouTuber με ροζ πουλοβεράκι για κάποιο λόγο. Yeah, YouTubers Live. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι αυτό το παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι που συνδυάζει Sims με στην ουσία YouTuber simulation πράγμα επάγγελμα. Και χωρίς πολλά, πάμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Οπότε, στο επόμενο βήμα πρέπει να διαλέξουμε την προσωπικότητα του Κίτσου. Τι προσωπικότητα έχει αυτός ο άνθρωπος που ονομάζεται Κίτσος, τι προσωπικότητα είχε στον κόσμο του και τι προσωπικότητα θα έχει εδώ. Έχει πολλές επιλογές, μπορεί να είναι superstar, μπορεί να είναι και καλά money whore που τον νοιάζει μόνο τα λεφτά, μπορεί να είναι κοινωνικός, μπορεί να είναι ιδιοφυΐα, μπορεί να είναι party animal επειδή ο Κίτσος θα πηγαίνει σε όλα τα μπαράκια εκεί πέρα του κόσμου και θα κάνει ντουπ και να είναι και ρομαντικός, έτσι να ψάχνει το έρωτα της ζωής του και να θέλει να συζήσει μια ρομαντική ζωή σε μια φάρμα. Λοιπόν, ο Κίτσος ήταν ένας πολεμιστής. Παρ' αυτά δεν υπάρχει rank πολεμιστής στο YouTube, οπότε μάλλον θα παίξουμε σε κάτι πιο βάρβαρα. Superstar δεν ήταν, ήταν πολεμιστής, άρα σκότωνε τα άτομα που έβρισκε και δεν είχε χρόνο να γνωρίσει. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα, όταν ήταν πολεμιστής, το έκανε για τα λεφτά. Βλέπετε αυτό το βάρβαρο βλέμμα που θέλει μόνο το κέρδος και την καταστροφή. Οπότε, Loaded θα έχει αυτή την προσωπικότητα. Το παιχνίδι είναι ακόμα σε αλφα, οπότε δεν υπάρχουν τα υπόλοιπα κανάλια ακόμα. Οπότε αναγκαστικά, Κίτσο, θα φτιάξεις έναν gaming κανάλι. Δεν ξέρω αν στο παρελθόν σου είχαν gaming κανάλια και gaming γενικότερα, δηλαδή να παίζουν παιχνίδι, ξέρεις, αυτές τις κονσολομηχανές και πράγματα. Λοιπόν, name of the channel. Λοιπόν, Κίτσος, επειδή είσαι ο Κίτσος. Και τώρα να σκεφτούμε και ένα όνομα καναλιού. Λοιπόν, το κανάλι σου θα το ονομάσουμε Κίτσος. Γιατί? Επειδή έτσι, φίλε. Πρέπει να δηλώνουμε αυτό που είμαστε. Χωρίς πολλά. Τι gaming και βλακίες εδώ πέρα. Έτσι, Κίτσος. Αναγνωρίσιμο, ωραίο και έμπειρο. Κίτσος, μ' αρέσει. Επόμενο. Όχι οι άνθρωποι, όχι είσαι. Όχι ο ξάδερφος του Κίτσου. Ο Κρίστοφερ από την Ιταλία, βοήθεια! Εδώ ο χαρούμενος hipster Κίτσος μα λέει στην ιστορία του. Started making my first videos in this room. I just moved with my mom. And I don't have a lot of friends around here. Let's have a look at the. Όχι ο άνθρωπος! And the first things I learned before coming the number one YouTuber! Στην ουσία είναι ένας αναχρονισμός βασικά πως ο Κίτσος επέστρεψε και έγινε το νούμερο ένα YouTuber σε αυτό το σύμπαν. Oh yeah, και έχει μετακομίσει με τη μητέρα του. Αλλά ο Κίτσος δεν έχει μητέρα. Οπότε πρέπει να βρούμε ποια είναι αυτή που παριστάνει τη μητέρα μας. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Accept. Λοιπόν, Κίτσο, τώρα για να ξεκινήσουμε την καριέρα σου, αρχικά θα πρέπει να βρούμε τι παιχνίδια έχεις. Οπότε, αυτό είναι το ένα. Ρε, έχεις πολλά παιχνίδια, ρε. Είχατε αυτή την παιχνιδάρα του Empire Planet στον κόσμο του Warcraft. Τι λες, βρε, παιδί μου. Ας κάνουμε ένα απλό gameplay αρχικά, επειδή. Ο Κίτσος τώρα δεν ξέρει τα νέα μηχανήματα που έχουμε τώρα στον 21ο αιώνα και ας προσαρμοστεί. Είναι βαρύ ακόμα το playthrough και τα first impressions, οπότε ένα gameplay θα είναι κομπλέ. Οπότε, Empire Planet December του 2007, Empire Planet 2 ή στις 7 Δεκεμβρίου, whatever, PC, DVD-ROM, PC, έτσι, πισάκια στο Κίτσος, κυρίες και κύριοι, δεν ανέχεται τις κονσόλες. Όπα, τι φας.
What the fuck is that? Βασικά λέω για πρώτο βίντεο να μην βάλουμε καθόλου webcam. Επειδή ποιο χρειάζεται τη webcam, ωραία. Από το να έχουμε μια κακιά webcam, καλύτερα να μην έχουμε καθόλου webcam. No filter και μόνο directional. Oh yeah. Γιατί όχι. Λοιπόν, οπότε. Είτε configure your devices. Αυτό τι είναι, station 1. Α, πρέπει ντε και καλά να βάλω κάμερα. Okay. Δεν έχω θέμα, δεν έχω κανένα θέμα. Κίτσος Plays Empire Planet 2. Επειδή δεν είναι playthrough, δεν θέλουμε και το νούμερο 1. Ωραία, boom! Έτσι κυρίες και κύριοι, ο Κίτσος ξεκινάει τα playthroughs. Δεν θα βάλουμε ακόμα clickbait τίτλους για να δούμε πώς θα πάει, να κρατήσουμε λίγο το επίπεδο της εκπομπής μας. Next. Okay. Α, έχει και headset ο Κίτσος μας. Έχει και... Okay. Μαλάκα είναι τόσο χαρούμενος. Είναι αυτό το παιχνίδι. Χεχε. Λοιπόν, όχι το καταπληκτικό παιχνίδι. Τα γραφικά. Λοιπόν. Όχι. Professional comment. Λοιπόν. Κάνω πράγματα. Το κάνω τότε με άγχωσε. Λοιπόν. Sarcastic comment. Funny comment. Serious comment. What the fuck do I have to do? Next. Okay. Α, τώρα κάνουμε το edit. Καλή φάση, okay. Ο Κίτσος δεν είναι ακόμα καλός YouTuber, οπότε η αντιδράση του δεν ήταν κάτι το αξιοσημείωτο σε αυτό το βίντεο. Αλλά, drag the clips. Λοιπόν, πάμε. Μπορούμε να βάλουμε add titles, great color, soft focus. Λοιπόν, βάλε ένα τέτοιο, βάλε ένα τέτοιο. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Οπότε, βασικά, να μην βάλουμε το τέτοιο και να βάλουμε το soft focus. Πιστεύω αυτή είναι η ιδανική αναλογία για να έχουμε έτσι εξαιρετικό quality και ποιοτικό περιεχόμενο στα βίντεο μας. Οπότε, θέλει 4 ώρες upload. Process. Oh yeah, interest. 46. Content. 5. Video quality. 6. Editing. 0. Script. Performance. Video editing. Sound. Post production. Ωρε φίλε! Πήραμε level στο post production. Είδατε. Επειδή ο Κίτσος είναι ένας καταπληκτικός editor μετά. Αν και στο βίντεο δεν έχει ένα, αλλά δεν πειράζει, το μετά. Οπότε, publish video, για να δούμε τι έκανε το πρώτο μας βίντεο. Πάμε να διαβάσουμε λίγο τώρα. Πιστεύω είναι μια καλή ώρα ο Κίτσος να διαβάσει για το πω. Ποια είσαι εσύ? Ποια είσαι εσύ? Γεια σου γυναίκα που είσαι μέσα στο σπίτι μου. Α, μπορούμε να ψωνίσουμε τώρα. Use your PC to shop, επειδή ο Κίτσος ξέρει αυτά τα ιντερνετικά, ρε παιδί μου, τα Scrooge και τα eBay και αυτά, οπότε go shopping. Πάμε να ψωνίσουμε το νέο μας παιχνίδι που θα κάνουμε playthrough on. Α, τα λεφτά μου ήταν εδώ πάνω, πουτανάκι. Ο Κίτσος έφερε και περιουσία από το μεσαίωνα. Αλλά καταρχάς, ας δούμε λίγο το YouTube μας τι κάνει. Ωρε φίλε, έχουμε 16 subs και 62 views. Τι λες, παιδί μου? Όχι, η μέρα προχωράει, τι φάση. Πράγματα γίνονται στο PC μου. Λοιπόν. Ποιο θέλουμε εμείς. Ποιο παιχνίδι θέλουμε εμείς. Λοιπόν, έχει το Demonic Shotgun, Gorilla. Έχει το League of Giants. Και το Half-Life 2. Δεν θέλουμε ένα παιχνίδι παρακμάζων. Οπότε, select. Ωραία. Deliver σε 4,8 ώρες. Θα έχει επιστρέψει. Δεν θέλουμε ακόμα πληκτρολόγια και τέτοια. Ας μαζέψουμε λίγα λεφτά. Δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το στάδιο του YouTubing, ώστε να χρειάζεται να σκοπεύω. Ω, τι φάση! Γυναίκα! Γιατί επέστρεψες! Ποια είσαι εσύ που θα μου κουνήσεις εμένα το δάχτυλο! Σε έχω καταλάβει εσένα από την αρχή! Δεν θα τα πάμε καλά εμείς οι δύο! What the fuck is that, mate? Open! Για να δούμε. Ωρε φίλε, το νέο μας παιχνίδι, το League of Giants. Oh yeah! Ας δούμε λίγο τα στατιστικά του καναλιού μας. Λοιπόν, channel summary. Έχουμε και 62 άτομα έχουν δει το κανάλι μας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε 16 subscribers σε μία μέρα. Τι είπες τώρα, ρε παιδί μου? Total earned. Και έχουμε βγάλει 14 λεπτά. Πόρε φίλε, αυτό μου θυμίζει πραγματικά. Όταν ξεκίνησα εγώ, ξέρω εγώ, που είχα πρωτογίνει partner και είχα βγάλει και έβγαζα 15 λεπτά. Και ήμουν χαρούμενος, έφερνα λεφτά στο σπίτι. Δεν έχουμε ακόμα copyright strikes που είναι καλό. Best video, Kitos Play. Και εδώ πιστεύω θα τελειώσω το πρώτο επεισόδιο της σειράς YouTubers Live με τον Kito. Oh yeah, ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Αντίο! Hello guys, είμαι και σε έπαιρξε μια εδώ πέρα και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like, ένα comment
και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε μελλοντικά βίντεο. Επίσης μπορείτε να με ακολουθήσετε στα social media και να τσεκάρετε τα βίντεο της προηγούμενης εβδομάδας. The Mega Cyber X9, out!